Λοιπόν, παιδιά, το σχολείο ξεκινάει σε 2 εβδομάδες και το κάμπινγκ θα κλείσει διότι έχουν φύγει πάρα πολλοί έφηβοι. Δεν θέλουμε να κλείσουμε το κάμπινγκ, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δεν έχουν μείνει και πολλά άτομα εδώ πέρα, οπότε δεν μπορούμε να σας προσέχουμε πια. Ναι, στην κατασκήνωση θα μείνουμε εμείς και οι μαζορέντες. Και εσείς θα μαζεύετε και φεύγετε αύριο κιόλας. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να φύγουμε. Μαζορέντες, αφήστε μας να μείνουμε, σας παρακαλούμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλετε, έτσι δεν είναι, παιδιά? Δεν θέλω να πάω στο σπίτι, έχω αυστηρή μαμά. Εμένα οι γονείς μου έχουν φύγει και εγώ δεν έχω τα κλειδιά. Πώς θα πάω στο σπίτι μου? Εγώ έχω πληρώσει για 3 μήνες, δεν έχω τίποτα, δεν πρόκειται να φύγω. Δεν θέλω να πάω σπίτι. Μαρίσα έφυγε και πρέπει να βρω καινούρια κορίτσι μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο. Και ποια δεν διαλέξεις, μόνο 3 κορίτσια μείνανε. Α, ωραία, παιδιά, σας ακούσαμε. Τώρα ακούστε και εσείς εμάς. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάρει τη τηλέφωνο τους γονείς, σας περιμένουν στο σπίτι. Οπότε, Τζούλη, αυστηρή σου μαμά, σε περιμένει στο σπίτι. Εσύ, Τζιτζι, δεν χρειάζεσαι κλειδιά. Οι γονείς σου είναι ήδη στο σπίτι και έχουν επιστρέψει πολύ καιρό πριν. Θα μείνουμε μόνο εμείς και οι μαζορετούλες. Μπασκετμπολίστες, ηρεμήστε καλύτερα. Κορίτσια, δεν θέλω να πάω στο σπίτι. Μαζορέτη, σας παρακαλώ, τι να κάνουμε για να μείνουμε εδώ στο κάμπινγκ? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. RTM, δεν πρόκειται να φύγουμε κατασκήνωση επίτηδες. Μπασκετμπολίστες, ακούστε, εμείς θα μείνουμε κατασκήνωση με τις μαζορέτες. Θα μείνουμε, δεν πρόκειται να φύγουμε. Τίποτα. Παιδιά, καταλάβετε μας, για να μην ανοίχτε το κάμπινγκ πρέπει να έρθουν καινούργιοι έφηβοι. Α, και είναι το τέλος του καλοκαιριού. Ποιος το καλά θα έρθει εδώ πέρα? Οπότε, παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο καλοκαιρινό κάμπινγκ, εντάξει? Διάνα, έλα εδώ, σε έψαχνα, μπορώ να σου πω λίγο. Και τι στο καλό έχει συμβεί? Και σου υπενθυμίζω, μη μου μιλάς έτσι, είμαι μαζορέτα εγώ. Διάνα, δεν με νοιάζει. Κανείς δεν μας είπε στην αρχή ότι θα κλείσουμε την διασκήνωση 2 εβδομάδες νωρίτερα. Σας το είπε κανένας αυτό? Όχι! Αυτό ήταν, γι' αυτό δεν φεύγουμε. Διάνα, πώς τολμά να σου μιλάει έτσι αυτό? Και λυπάμαι πολύ, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά άτομα στο κάμπινγκ. Το κάμπινγκ θα κλείσει αύριο κιόλας, εντάξει? Ναι, θα κλείσει, αλλά όχι για μας. Ναι, εμείς θα μείνουμε. Και μπράβο, παλεύεσαι τη δικαιοσύνη. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε δηλαδή, πρέπει να βρούμε καινούργια άτομα. Θα καλέσω τους φίλους μου τώρα. Ήρεμησε, θέλουμε τους φίλους σου εδώ, αρκετά με σένα εδώ μέσα. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, θα διαφημίσουμε τόσο πολύ το μέρος που θα έρθουν καινούργια εδώ πέρα και δεν θα κλείσουμε την κατασκήνωση. Ξέρετε τι πρέπει να γράψουμε στη διαφήμιση? Ότι χρειαζόμαστε αγόρι, τι να τα κάνουμε τα κορίτσια. Βασικά είναι αυτό να γράψουμε, βέβαια έχω εγώ το γουρνάκι μου, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλήθεια, μπορεί να βρω την πρώτη μου αγάπη, δεν την βρήκα ποτέ εδώ στο κάμπινγκ. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν μας νοιάζει αγόρια κορίτσια, πάρτε τα τηλέφωνά σας και βάλτε διαφήμιση. Ναι, ελάτε να το κάνουμε. Ναι, ναι. Κορίτσια, πάμε σε κανένα κλαμπάκι, αλλά τι θα πούμε στην Διάνα? Ναι, αυτή δεν είναι μόνη, τι θα κάνει μαζί μας? Αχ, κορίτσια, πείτε στους μπασκετμπολίστες σας να το βουλώσουνε, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Μπασκετμπολίστες, βουλώστε το! Εντάξει. Λοιπόν, το κατάλαβα επιτέλους ότι εγώ και η Διάνα δεν ταιριάζουμε, δεν συμπαθήσουμε. Έβαλα μια αγγελία, εσείς βάλατε. Εγώ βάζω τη δεύτερη τώρα. Και εγώ στείλω στη μαμά μου, μπορεί κάποιο από τις φίλες της να θέλει να στείλει τα παιδιά της εδώ? Γιατί, εγώ στείλω στη μαμά σου, θέλουμε μόνο αγόρια εδώ. Έτσι στο από μαμά, μόνο αγόρια. Γεια σου, Σάνια, θες να έρθεις κατασκήνωση? Δεν είναι υπηαγωγείο. Εντάξει, κατάλαβα, δεν θες να έρθεις. Ζένια, θες να έρθεις κατασκήνωσή μας? Όχι ρε Βρίδα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ούτε την Διάνα ούτε τη Λέιλα. Ούτε εγώ τις καταλαβαίνω. Θα πηγαίνουμε αγκαλίτσα και η Διάνα θα μας κρατάει το φανάρι. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξέρετε τι, κορίτσια, δεν το πιστεύω ότι αύριο θα είναι κανένας άλλος στο κάμπινγκ εκτός από εσάς και εμένα. Διάνα, είναι πολύ καλό αυτό. Επιτέλους θα ξεκουραστούμε. Ναι, θα ξεκουραστούμε και θα έχουμε δυνάμεις για το σχολείο. Ναι, κορίτσια, πρέπει να είμαστε τέλειες για το σχολείο. Να κοιμόμαστε πολύ, να είμαστε ξεκούραστες. Έτσι πρέπει. Και να πηγαίνουμε βόλτες. Α, κορίτσια, δεν είμαι και πολύ σίγουρη για τις βόλτες, γιατί εσείς έχετε αγόρια, ενώ εγώ όχι. Τι εννοείς, Διάνα και ο Κεύ? Βασικά, κορίτσια, χθες ο Κεύ ήρθε και με βρήκε και μου είπε: ξέρεις τι, Διάνα, πρέπει να χωρίσουμε, γιατί εσύ και εγώ είμαστε πολύ διαφορετικοί. Θα είναι καλύτερα και τους δυο μας έτσι. Διάνα, λυπούμαστε πολύ για σένα. Όχι, όχι, κορίτσια, είναι όλα οκ. Μη στεναχωριέστε. Καλύτερα που έγιναν έτσι τα πράγματα. Δεν έχω γνωρίσει ακόμα τον άντρα των ονείρων μου και δεν είναι καθόλου εύκολο να είμαι με τον Κεύ. Μα πάρε, Διάνα, και τι θα κάνεις δηλαδή? Δεν θα βγαίνεις έξω μαζί μας? Ναι, Διάνα, οι μπασκετμπολίστες μας φώναξαν. Έλατε, κορίτσια, φυσικά και θα πάτε έξω. Θα διασκεδάσετε. Και εγώ θα μείνω στο σπίτι και θα χαλαρώσω πριν το σχολείο. Μπορεί να βρω τον πρίγκιπά μου. Διάνα, ποιος είναι? Κορίτσια, δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι. Ναι, είναι το κάμπινγκ μαζορετών. Όλοι, λέει, τηλεφωνούν οι γονείς. Μάλλον θα πάρουν κάποιον από εδώ.
Για να, πολύ καλά να τους ξεφορτωθούμε νωρίτερα. Α, νέοι επισκέπτες. Βασικά δεν μας το είπε κανένας αυτό. Το κάμπινγκ μας κλείνει. Πόσα άτομα? 3. Έρχονται. Εντάξει. Γεια. Κορίτσια, έρχονται καινούρια παιδιά στο κάμπινγκ 3. Τι, κορίτσια? Όχι, κορίτσια, αγόρια, το φαντάζεστε? Ω, αγόρια. Κορίτσια, τι εννοείται με το αγόρια? Γρήγορα να προετοιμαστούμε, έρχονται καινούρια παιδιά στο κάμπινγκ μας. Ελάτε. Αγόρια, αγόρια, το κάμπινγκ δεν θα κλείσει. Έρχονται καινούρια παιδιά. Αγόρια, είσαι ακόμα εδώ, πάμε γρήγορα. Ελάτε, να ελάτε, ελάτε. Καμένη, τι περιμένετε? Γρήγορα καθαρίστε το κάμπινγκ. Σαν πολύ χαλαρό, όσο μου φαίνεται. Τι! Τι, τι, κάτε γρήγορα, έρχονται καινούργια άτομα στο κάμπινγκ. Ναι, αναρωτιέμαι τι να είναι, αγόρια ή κορίτσια? Ελπίζω να είναι αγόρια. Ελπίζω να είναι αυτός που περιμένω όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω να έρθει και ένα κορίτσι πολύ πιο όμορφο από τη Διάνα. Να πάρει, θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν έρχονταν οι φίλοι μου. Τι πιο ενδιαφέρον, αφού είναι βλαμμένοι σαν και εσένα. Νομίζω είναι εδώ. Ωραία, και κάποιος άλλος έχει την κατασκήνωση, δεν θα είμαι μόνος μου. Ε, φίλε! Ω, ήρθες και εσύ στην κατασκήνωση για τις τελευταίες μέρες. Ω, εντάξει, έλα, έλα, γεια. Ελπίζω να έχει όμορφα κοριτσιά εδώ πέρα. Ε, ναι, κι εγώ γι' αυτό ήρθα. Ε, σούπερ. Έλα, παππού, τα λέμε! Λοιπόν, παιδιά, το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα. Δεν κλείνει το κάμπινγκ. Έρχονται καινούργια άτομα, 3. 3 αγόρια. Είναι εντάξει αυτό, 3 αγόρια. Τι θα έρθουν να κάνουν εδώ πέρα? Μακάρι να ήταν 3 κορίτσια. Ζήτω, αγόρια! Να πάρει. Συμφωνώ απόλυτα, ποιος χρειάζεται αυτού. Λοιπόν, παιδιά, ας βάλουμε τα δυνατά μας για να περάσουν τέλεια τα καινούργια άτομα. Εμείς είμαστε εδώ 2,5 μήνες, αλλά αυτοί θα είναι νέοι εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς. Αυτοί έρχονται μόνο για μία εβδομάδα εδώ στο κάμπινγκ μας. Ας τους δείξουμε λοιπόν πόσο cool είμαστε και πόσο καλοί. Ναι, ας δείξουμε πόσο cool είμαστε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ήρθαμε. Είναι σούπερ. Δεν υπάρχουν την πολλά κορίτσια, ε. Ε, παιδες, πώς είναι η κατασκήνωση? Μόλις ήρθαμε. Να χτυπήσουμε. Παιδιά, είμαι ο Όλεκ. Είμαι ο Λέσσα. Είμαι ο Ζάζα. Χάρη, καρέ. Και εγώ. Παιδιά, μακάρι να τα βρούμε τα πιο όμορφα κορίτσια εδώ. Ε, ελπίζω να υπάρχουν πολύ όμορφα κορίτσια εδώ πέρα. Πάμε να τις γνωρίσουμε. Ήρθαν τα αγόρια. Ήρθανε, πώς είμαι? Μια χαρά, Γιάννα, όπως ναι. Πάντα. Και εγώ πώς είμαι? Είμαι, είσαι εντάξει. Το ίδιο. Ε, κορίτσια, φτάνει το σαλιάρισμα. Εντάξει, εντάξει, είμαστε έτοιμες, κορίτσια. Είμαστε μαζούρετες, πρέπει πάντα να είμαστε θαυμάσιες. Ναι. Δούστε τώρα, είμαι σίγουρος πως θα είναι μπάζα. Μα ξέρεις, οι μαζούρετες είναι τόσο χαρούμενες που θα δουν τους καινούριους. Θα στεναχωρηθούν να το καταλάβουν πως εμείς είμαστε καλύτεροι. Ναι, είμαστε καλύτεροι. Μ' αρέσει αυτή η κατασκήνωση. Ναι, και μίλα. Αγόρια, καλώς ήρθες στην κατασκήνωση των μαζορετών. Κορίτσια, ποιος σας άρεσε πιο πολύ? Εμένα μ' άρεσε ο ξανθός. Εμένα μ' άρεσε αυτός με την μπλε την μπλούζα. Εμένα μ' άρεσε αυτός με τη ροζ. Ρεμίστε λίγο. Ε, είναι άσχημη. Ακούστε, κορίτσια, φαίνονται πολύ όμορφα τα αγόρια. Ποιος σας άρεσε πιο πολύ? Εμένα μου άρεσε ο Ξανθούλης. Εμένα μου άρεσε ο Κωνσταντινομάλης με τα σορτσάκι το τζιν. Εμένα αυτός με τη ροζ μπλούζα. Μισό λεπτάκι, είμαι η μόνη σίγκλ εδώ πέρα. Εσείς έχετε τους μπασκετμπολίστες, κορίτσια. Θα βγάλουμε άκρη. Ελάτε, ελάτε. Παιδιά, να συστήσουμε τους καινούριους μας καλεσμένους. Ποιος είναι ο Αλέξης? Εγώ. Ω, τι ωραία, το όνομά του είναι Αλέξης. Και ποιος είναι ο Όλεκ? Εδώ. Οκ, ο Όλεκ είναι εδώ. Κορίτσι, το όνομά του είναι Όλεκ. Θα το φωνάζω Λεκούκο. Πώς θέλει να τον φωνάζει? Ο Λίζικ. Ω, τι χάνω τη Λέιλά μου. Έλα ρε Μάξ, θα τους γυαλίσουμε αυτούς. Και ο τελευταίος είναι ο Σάσα. Εγώ είμαι.
Ω, Σάσα, είμαι η Διάνα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Ω, Διάνα, σ' αρέσει, μήπως. Κορίτσια, κάθε ησυχία. Είναι φυσιολογικό αυτό. Οι μαζορέτε φλερτάρουν με αυτού. Μα που έχουν του μπασκετμπολίστε. Τι πειράζει, κορίτσια, θα γνωριστούν πρώτα με τι μαζορέτε και μετά θα γνωρίσουν και εμά. Θα του δείξουμε πόσο cool είμαστε. Πολύ cool. Γιάννα, Γιάννα. Λέλα. Σου μιλήσω, είμαστε πασχολημένες τώρα. Αλήθεια, καινούργια αγόρια. Λοιπόν, θα γνωριστείτε με τους χαμένους αύριο. Να ξεκουραστείτε τώρα. Θα δείξουμε τα δωμάτια σας τώρα. Ναι, ελάτε. Κορίτσια, είστε cool μαζορέτες. Υπάρχουν άλλες εκτός από εσάς. Ευχαριστούμε. Ναι, υπάρχουν και άλλες. Αλλά τώρα είμαστε μόνο τρεις εδώ. Και εσύ, Διάνα, είσαι αρχηγός των μαζορετών. Ναι, Σάσα, πού το ήξερες? Τα μάτια σου φωνάζουν. Αχ, αλήθεια. Φωνάζουν τα μάτια μου. Λοιπόν, πάμε να σας ταυτοποιήσουμε. Βασικά, εμείς θέλαμε να γνωρίσουμε καινούργια αγόρια. Οι μαζορέτες είναι τόσο απέσιες. Είπα θα γνωρίσετε τους χαμένους αύριο. Δεν νομίζω πως θα μείνετε μόνες με κάποιον απόψε. Όχι, κορίτσια, θα τους γνωρίσουμε σήμερα. Βρυδά, έχω κακό προαίσθημα. Δεν έπρεπε αυτοί οι τρεις να έρθουν εδώ πέρα. Όχι, μπασκετμπολίστες, κάνετε λάθος. Αγόρια, θα μείνετε στο ίδιο δωμάτιο με τα άλλα αγόρια. Τα αγόρια μας είναι αρκετά φιλικά, σίγουρα θα τα βρείτε. Αλλά κάποιος σας ενοχλήσει, λέτε να μας το πείτε σύντομα, θα το τακτοποιήσουμε. Κορίτσια, να σας κάνω μια ερώτηση. Βγαίνετε με κανέναν? Αγόρια, εγώ είμαι single. Καλύτερα να τακτοποιηθούμε πρώτα. Ναι, θα τα πούμε σίγουρα μετά αυτά. Όλεγ, πιστεύεις ότι είναι μόνος του? Μάλλον μόνος του είναι. Η Διάννα είναι μόνη της, η αρχηγός των μαζορετών. Μάξ, εγώ δεν πρέπει να χάσω τη Γιάννα. Ούτε εγώ τη Λέιλα. Πάντε ρωτήσω τώρα τι θέλει να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να βάλετε εδώ τα πράγματά σας. Θα σας περιμένουμε κάτω σε μια ώρα. Εγώ θα ετοιμάσω, μετανάστε με βραδινό. Γιάννα, πρέπει να κάνουμε dumplings. Dumplings, γιατί? Διαιρέσεις τα αγόρια. Ναι, Διάννα. Ξέρετε κάτι, παιδιά, μου αρέσει πολύ εδώ. Ευτυχώς που ο παπάς μου με έπεισε να έρθω. Υπάρχουν πολύ ωραία κορίτσια εδώ πέρα. Είναι cool εδώ, θα πάρω τον παππού μου. Παιδιά, τα τηλέφωνα αργότερα. Να διάσουμε τις βαλίτσες μας και να πάμε κάτω. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ουπς, κορίτσια, τα αγόρια σας. Έχω καλύτερα να φεύγω από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, κάντε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Περιμένετε για καινούργια επεισόδια. Τα λέμε σύντομα. Γεια! Βασικά, παιδιά, έχουμε να ετοιμάσουμε βραδινό. Έχουμε να ετοιμάσουμε βραδινό, ναι. Πάμε εμείς. Τα λέμε μετά. Όχι, να μας πείτε τώρα αμέσως. Αγόρια, κάντε τη δουλειά σας καλύτερα. Εντάξει, Μάξ, είμαστε δυνατοί. Τώρα είναι κλεισμένοι στο δωμάτιο, θα το μετανιώσουν το βράδυ. Ναι.